10.000 ευρώ ήταν περίπου η λία του δράστη, ο οποίος λίστεψε σήμερα το πρωί με το άνοιγμα την συνεταιριστική τράπεζα Χανίων και το υποκατάστημά της που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κνωσού στο Ηράκλειο. Ο δράστης μπήκε μέσα στην τράπεζα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, πήγε στο ταμείο και με την απειλή όπλου πήρε τα χρήματα, λέγοντας μάλιστα στην ταμεία ότι έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και αναγκάζεται να κάνει τη ληστεία. Κανείς πάντως από τους γείτονες της τράπεζας δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό. Είδα το συνεργείο και βγήκα μια στιγμή έξω, ρώτησα στη γειτονία και μου είπαν ότι το διάβασα στο ίντερνετ πρώτα. Εμείς δεν καταλάβαμε τίποτα. Τίποτα. Απόρρισα κι εγώ γιατί είμαι ακριβώς απέναντι. Τι να κάνουμε, αυτοί είναι συνηθισμένοι. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Μία ώρα έχουμε ανοίξει. Εμείς σίγουρα δεν καταλάβαμε κάτι. Τι περνάει η αστυνομία, τα αυτοκίνητα, οι μηχανές. Αλλά δεν ακούσαμε θόρυβο, φωνές, κάτι, τίποτα. Ο δράστης φέρεται να διέφυγε πεζός προς τη Λεωφόρο Κνωσού και να χάθηκε σε κάποια από τα στενά. Παρά την κινητοποίηση που υπήρξε από τις δυνάμεις της αστυνομίας, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Αρχή είπαν για το Μαγκρίτη και μετά για την τράπεζα Χανίων. Ό,τι τι έγινε δηλαδή. Ό,τι έγινε ληστεία. Συγχυσμένο, εντάξει. Είπανε, βέβαια, στην Μαγκρίτη είπαν ότι στην Μαγκρίτη έγινε πριν πάλι δύο, δεν ξέρω, πριν ένα εξάμηνο, έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Ναι, αλλά τώρα και έχουν λάβει μέτρα όμως. Δεν ξέρω, βρε παιδιά, πώς έγινε. Τι να σας πω τώρα. Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αστυνομικές αρχές είναι αφενός το βίντεο μέσα από την τράπεζα αλλά και βίντεο από γειτονικά καταστήματα. Μήπως και καταφέρουν να εντοπίσουν τον δράστη χωρίς να έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του πριν μπει στην τράπεζα. Ανησυχούμε βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο εμείς οι ιδιώτες ειδικά. Αυτό είναι θέμα αστυνομίας, θέμα ασφάλειας. Δεν ξέρω πώς έφυγε, από την Κνωσού έφυγε. Ναι, με τα πόδια. Και πώς, δεν βρέθηκε ένας από τον... Τι να πω, τι να πω.